διάβασα μία είδηση που με συγκλώνησε πάρα πολύ, γιατί όταν είσαι και γονιός, σε αγγίζει πολύ περισσότερο το θέμα όταν χάνεις το παιδί. Νομίζω ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από ένα γονιό να χάνει το παιδί του. Διάβασα λοιπόν μία είδηση που τη βρήκα όχι μόνο συγκινητική. Ένας πατέρας, συγκεκριμένο πατέρας του Mad Clip, να χάνει το γιο του και παρόλα αυτά να βρίσκει τη δύναμη, το σθένος, το κουράγιο να βγει, να πει τι έγινε ακριβώς ή τι πιθανολογεί πως έγινε και όλο αυτό γιατί, για να αποτραπεί να συμβεί ξανά τέτοιο κακό σε ένα αντίστοιχο, σε νέο άνθρωπο. Πάμε να δούμε τι είπε ο πατέρας του Mad Clip, γιατί εγώ προσωπικά ανατρίχιασα όταν το διάβασα. Λένε η ελπίδα ότι πάντα τελευταία πεθαίνει. Όποιος επιμένει θα έρθει η ώρα του να πετυχαίνει. Ό,τι ανεβαίνει κάποια μέρα λίγη κατεβαίνει. Μία εβδομάδα μετά το θάνατο του Mad Clip, ο πατέρας του τράπερ μίλησε στην εκπομπή τη Live για τον τρόπο που συνήθιζε να οδηγεί ο γιος του, προσπαθώντας να εξηγήσει το μοιραίο τροχαίο. Ο γιος μου ήταν πάρα πολύ καλός οδηγός. Έτρεχε και σε αγώνες στην Κύπρο και από μικρό παιδί είχε αρρώστια με τα αυτοκίνητα, όπως την είχε και ο πατέρας του, εγώ δηλαδή. Από εκεί και πέρα, επειδή το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι κοντό και έχει τη μηχανή πίσω, όταν απενεργοποιείς τα συστήματα ασφαλείας αντισπιν, όπως τα απενεργοποιούσε ο γιος μου, το οδηγείς με τα χέρια. Αυτό έκανε ο γιος μου. Όσοι είναι αυτοκινητιστές και οδηγοί αγώνων, καταλαβαίνουν τι θα πει αυτό. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν θα μπορούσε να φύγει ποτέ σε στροφή αν είχε τα συστήματα ασφαλείας ενεργοποιημένα. Όταν γλιστράει ο ένας τροχός, φρενάρει το αυτοκίνητο από μόνο του και το μαζεύει. Κάνε υπομονή, επιστρέφω σε ένα μήνα. Κι όταν θα γυρίσω, θα κάψουμε όλο το χρήμα. Τα απενεργοποιούσε πάντα τα συστήματα ο γιος μου όταν πήγαινε στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης και οδηγούσαμε και μαζί πολλές φορές. Ήθελε να μου δείξει το αυτοκίνητο το παλικάρι μου και εγώ του έλεγα: Αγόρι μου, μην οδηγάς έτσι, δεν είναι καλό. Πήγαινε σε μια πίστα. Ήταν το χόμπι του. Ήθελε να ξεφεύγει. Δεν είναι καλό παράδειγμα αυτό για την νεολαία και για τον κόσμο. Του έλεγα: Αγόρι μου, πρόσεχε, είδες τι έγινε με τον Παντελίδη. Του το έφερα ως παράδειγμα για να προσέχει. Επίσης, στο συγκεκριμένο μέρος, 9 στις 10 φορές ποτίζεται τον καζόν. Ο δρόμος σίγουρα γλιστρούσε πολύ πριν. Όχι εκεί που έστειψε, άρα είναι πιθανό να είχε πάρει νερό ο τροχός. Ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρουα αποκάλυψε στο Live News πως ο θάνατος του Mad Clip πιθανότατα δεν ήταν ακαριέως. Βρέθηκαν στα ημιθωράκια και αιματοπήγματα, που σημαίνει ότι για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα έστω, ο άτυχος νέος δεν έχασε ακαριά τη ζωή του, αλλά για λίγα λεπτά είχε επιζήσει. Η ταχύτητα πρόσκλησης ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή ήταν μια ταχύτητα περίπου στα 80-100 χιλιόμετρα. Άρα η επιτάχυνση της βαρύτητας που υπάρχει εκείνη τη στιγμή, ό,τι ζώνη και να φοράει ο οδηγός, δεν μπορεί να τον σώσει. Παιδιά, δεν έχω λόγια. Πραγματικά να στείλουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στον μπαμπά που βγήκε και είπε 5 πράγματα για να μην ξανασυμβεί αυτό ποτέ ξανά σε νέο άνθρωπο. Ήξερε ότι ο γιος του ζει πολύ, οδηγεί μάλλον πολύ επικίνδυνα, του αρέσει τα όρια, όπως και ο ίδιος είχε δηλώσει ότι πολλές φορές εκεί που έβρισκε δρόμους ανοιχτούς, το πατούσε τον γκάζι. Δηλαδή και σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο ίδιος σε μια συνάδελφο στον Αντένα, είχε παραδεχτεί ότι η τρέλα του όταν έβλεπε άδειο δρόμο ήταν να πατάει τον γκάζι. Και προφανώς στο συγκεκριμένο σημείο, επειδή την χάνει να μένω εκεί πέρα κοντά, όντως τα βράδια δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, δεν έχει σχεδόν καθόλου κίνηση, πόσο μάλλον όταν είναι μεσάνυχτα. Και ισχύει και αυτό που είπε ο πατέρας του Mad Clip, ότι επειδή υπάρχουν δέντρα πάρα πολλά στην περιοχή, υπάρχουν και πολλά ποτιστήρια. Οπότε πολύ πιθανόν ο δρόμος όντως να ήταν λίγο ολιστηρός και να ήταν βρεγμένος και γι' αυτό προφανώς ίσως να έχασε και τον έλεγχο του αυτοκινήτου που ήταν και πισωκίνητο. Δηλαδή, ίσως τα νερά κάτω στο δρόμο να ήταν. Καλά, αυτή και το σίγουρα σύστημα που είχε. Αντισπίν που λέμε. Ναι, το αν το είχε. Απενεργοποιούσε, χωρίς να ξέρουμε τώρα, ναι, αν όντως το είχε απενεργοποιήσει εκείνη την ημέρα. Απλά ο πατέρας. Πιθανολογεί ότι. Πιθανολογεί ότι εφόσον το παιδί το έκανε αυτό ούτως ή άλλως και ζούσε με αυτόν τον τρόπο την εμπειρία του αυτοκινήτου, πολύ πιθανό να έχει συμβεί και αυτό. Πολύ στενάχωρο και πολύ στενάχωρο που ο ιατροδικαστής είπε ότι δυστυχώς δεν ήταν για καριέρα ο θάνατος και το παιδί ταλαιπωρήθηκε γιατί πάλευε. Πολύ σοκαριστικό να ξέρει ότι το παιδί σου εκεί μέσα και. Γιατί κάνα και πάρα πολύ ώρα ώστε να τον εγκλωβίσουν.
Ναι, οπότε. Οπότε λες ότι θα μπορούσε ίσως αν δεν ήταν τόσο. Στα πατσαρισμένο το αυτοκίνητο. Ναι, να έβγαινε πιο γρήγορα και ίσως να. Αλλά τώρα το ίσως. Ναι, πολλά τα ίσως, πολλά τα. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και κουράγιο. Δεν υπάρχουν λόγια που μπορούμε να σας πούμε να απαλύνει τον πόνο σας. Τουλάχιστον αλλά... να παραδειγματιστούμε. Ναι. Κάτι είναι και αυτό. Τουλάχιστον ναι. να ακούσουμε αυτά τα λόγια αυτού του πατέρα, να είμαστε πιο προσεκτικοί, να προστατεύουμε τα παιδιά μας και τον εαυτό μας. Γιατί και εμείς κάνουμε τέτοια λάθη πολλές φορές. Και με το φανάρι μπορεί να περάσουμε με το βαθύ πορτοκαλί, δεν ξέρω τι, να τρέχουμε λίγο παραπάνω. Ας το δούμε αυτά τα παραδείγματα. Μην έχουμε να λέμε κι εμείς για ένα παντελίδι, για ένα μαντεφλίπ. Να εκλείψει όλο αυτό το.